Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Η σύλληψη του ιδιοκτήτη του Telegram από τις γαλλικές αρχές ασφαλώς και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τις τελευταίες ώρες. Πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ. Ο διευθύνων σύμβουλος του Telegram, Pavel Durov, συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία σε αεροδρόμιο κοντά στο Παρίσι για φερόμενα αδικήματα που σχετίζονται με τη δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων του, δήλωσαν πηγές στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο γαλλορώσος δισεκατομμυριούχος 39 ετών συνελήφθη στο αεροδρόμιο Le Bourget, βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας, είπε μία από τις πηγές που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Ο Ντουρόφ είχε φτάσει από τον Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, είπε μία άλλη πηγή, κοντά στην υπόθεση. Το γαλλικό Off Min, ένα γραφείο που είναι επιφορτισμένο με την πρόληψη της βίας κατά ανηλίκων, είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Ντουρόφ σε μία προκαταρκτική έρευνα για αφαιρόμενα αδικήματα όπως απάτη, διακίνηση ναρκωτικών, διαδικτυακό εκφοβισμό, οργανωμένο έγκλημα και προώθηση της τρομοκρατίας, ανέφερε μία από τις πηγές. Ο Ντουρόφ κατηγορείται ότι δεν έλαβε μέτρα για να περιορίσει την εγκληματική χρήση της πλατφόρμας του. Φτάνει πια η ατιμορρησία του Telegram, είπε ένας από τους ερευνητές, προσθέτοντας ότι εξεπλάγησαν ότι ο Ντουρόφ ήρθε στο Παρίσι, γνωρίζοντας ότι είναι καταζητούμενος. Η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι κατηγόρησε τις γαλλικές αρχές ότι αρνήθηκαν να συνεργαστούν μετά την σύλληψη του Ντουρόφ. Ζητήσαμε αμέσως από τις γαλλικές αρχές να εξηγήσουν τους λόγους αυτής της κράτησης και ζητήσαμε να προστατευθούν τα δικαιώματά του και να δοθεί προξενική πρόσβαση. Η γαλλική πλευρά αρνήθηκε να συνεργαστεί σε αυτό το ζήτημα, ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της. Ελευθερία του λόγου, κυρίες και κύριοι, είναι όταν κάποιος που δεν σου αρέσει μπορεί και λέει κάτι που επίσης δεν σου αρέσει. Ελευθερία του λόγου σε μια χώρα, για παράδειγμα, είναι όταν είσαι πρωθυπουργός και μπαίνεις στη διαδικασία του να ακούσεις πράγματα που δεν σου αρέσουν και δεν σου κάθονται καλά. Τα ακούς όμως. Αν γίνει κάτι διαφορετικό, τότε προφανώς είσαι δικτάτορας, άσχετα αν δεν το παραδέχεσαι. Στην προκειμένη περίπτωση με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του Telegram, νομίζω ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι ορισμένα κέντρα θέλουν ξεκάθαρα να ελέγξουν τη ροή της πληροφορίας. Και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε προφανώς σχετίζονται και με τις αμερικανικές εκλογές. Εξάλλου, όλη η καμπάνια του Donald Trump στηρίζεται στη λεγόμενη anti-woke agenda, καθώς επίσης και στην ελευθερία στο διαδίκτυο. Οπότε εδώ νομίζω ότι βλέπουμε πως η άλλη πλευρά προσπαθεί να απαντήσει και βρήκε αυτόν τον τρόπο για να περάσει μάλλον στην αντεπίθεση. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίες και κάποιες δηλώσεις που γίνονται ότι ο απότερος στόχος είναι ο Elon Musk. Έντονη συζήτηση έχει πυροδοτήσει η σύλληψη του διευθύνοντα σύμβουλου και ιδρυτή της κρυπτογραφημένης εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Telegram, Pavel Durov. Ο πρώην υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Robert Kennedy Jr., έγραψε στο Twitter: «Η Γαλλία μόλις συνέλαβε τον Pavel Durov, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της κρυπτογραφημένης και χωρίς λογοκρισία πλατφόρμας Telegram. Η ανάγκη προστασίας της ελευθερίας του λόγου δεν ήταν ποτέ πιο επίγουσα». Η Ναόμι Σέιπτ, μια Γερμανίδα συντηρητική πολιτική ακτιβίστρια που τάσεται κατά της Γκρέτα, ισχυρίστηκε τα εξής: «Γιατί πιστεύετε ότι μόλις συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του Telegram, Pavel Durov? Αυτή είναι μια δοκιμαστική πορεία, δημιουργούν προηγούμενο. Ο απότερος στόχος τους είναι ο Elon Musk». Η Κάντας Όουενς, μια Αφροαμερικανίδα συντηρητική τηλεοπτική παρουσιάστρια, έγραψε στο Twitter: «Το πρόβλημα με την ελευθερία του λόγου είναι ότι δεν επιτρέπει στα μέσα να ορίσουν την αφήγηση. Κάποτε ήταν σε θέση να σας δικαιολογήσουν τον πόλεμο σε μια μακρινή χώρα. Τώρα μπορείτε να δείτε την πραγματικότητα, γι' αυτό συνελήφθη ο Pavel Durov. Γιατί οι δαίμονες χάνουν τον έλεγχο.
ο Ιταλός παραγωγός ταινιών Ρόμπιν Μονότι παρατήρησε στο X. Ο Παβέλ Ντούροφ αντιμετωπίζει έως και 20 χρόνια στα μπουντρούμια του Μακρόν επειδή αρνείται να λογοκρίνει περιεχόμενο για λογαριασμό της παγκοσμιοποιητικής ολιγαρχίας και της πολεμικής τους μηχανής. Αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα παγκοσμίως, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί παρά να προβληματίζουν και να προκαλούν πολλά και έντονα ερωτηματικά. Περιμένουμε και σήμερα τα δικά σας σχόλια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις. Όπως πάντα εδώ στην Ελεύθερη Πένα με το γνωστό τρόπο. Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω θερμά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό που μόλις παρακολουθήσατε και σήμερα. Subscribe για να προσθεθείτε στην ομάδα μας. Και καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ.